Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα αποφασίσαμε να επισκεφθούμε τα γήπεδα μάλλον, beach volley, εδώ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα. Σε ένα ανακαινισμένο, πρέπει να πω, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα. Και τα επισκεφθήκαμε διότι συναντήσαμε τα κορίτσια της Τελχινίδας και ένα παιδί που μας έρχεται από την ΚΟ, όπου θα πάρουν μέρος και θα εκπροσωπήσουν το νησί μας σε αυτό το πολύ όμορφο, όπως αναμένεται, τουρνουά, πανελλήνιο τουρνουά Under 17, το οποίο θα γίνει το Σαββατοκύριακο εδώ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα. Και νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Πάμε λοιπόν να μπούμε μέσα στο Καλλιπάτηρα, στο χώρο που κάνουν προπόνηση τα παιδιά, για να συνομιλήσουμε μαζί τους και να μας πούν πώς περιμένουν αυτό το διήμερο. Νικολέτα Γκίκα, Κάλια Θαρενάκη είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Πόσο έτοιμες είστε εν ώψη αυτού του πολύ ωραίου τουρνουά που θα γίνει στη Ρόδο? Νομίζω είμαστε αρκετά έτοιμες. Έχουμε κάνει πάρα πολλές προπονήσεις σε αυτή, ειδικά την τελευταία εβδομάδα. Ναι, δουλεύουμε πολλούς μήνες τώρα. Έχουμε ξεκινήσει από το Μάρτιο σχεδόν και είμαστε έτοιμες και πολύ χαρούμενες που θα συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο τουρνουά. Είναι ίσως το πιο σημαντικό τουρνουά που παίρνετε μέρος? Δεν έχουμε ξανασυμμετέχει σε ένα τέτοιο τουρνουά. Είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για μας. Ναι, είναι πρώτη φορά και θα είναι υπέροχη εμπειρία. Ναι. Πώς το φαντάζεστε δηλαδή? Φαντάζεστε να έχει ανταγωνισμό? Φυσικά και θα έχει ανταγωνισμό. Εντάξει, εμείς πάμε για να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Δεν έχουμε σκοπό για κάποια θέση. Πάμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και ό,τι συμβεί. Beach volley ή volley σάλας, να μιλήσουμε beach έτσι. Beach volley. Ασυζητητή. Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ το beach volley. Ασχολούμαστε πολλά χρόνια και με αυτό. Είμαστε και πολλά χρόνια ζευγάρι. Καμία σχέση. Πάρα πολύ. Καμία σχέση, ναι. Έχει πιο πολύ πλάκα και μας αρέσει πιο πολύ. Ποιες, πέρα από την πλάκα που έχει περισσότερο το beach volley, ποιες άλλες διαφορές υπάρχουν? Εντάξει, είμαστε μόνο δύο άτομα, παίζουμε συνέχεια ενώ σάλα αλλάζουμε κιόλας. Είμαστε μαζί, συνεργαζόμαστε, έχουμε πάρα πολύ καλή χημεία. Και είναι πολύ πιο ευχάριστο για μας. Και είναι και πιο εύκολο ή πιο δύσκολο? Είναι πολύ πιο δύσκολο. Είσαι στην άμμο, είναι πολύ πιο δύσκολο να τρέξεις, αλλά είναι πολύ πιο ευχάριστο για μας να το κάνουμε. Κορίτσια, ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Σταματίνα Γκιζέτη Γκιούλ Μπεγκύρογλου εδώ μαζί μας. Άλλο ένα δίδυμο, ελπίζουμε εκρηκτικό, να εκπροσωπήσει δηλαδή τη Ρόδο δυναμικά σε αυτό το τουρνουά. Πώς το περιμένετε? Είμαστε ένα πολύ καινούργιο ζευγάρι, δεν μπορούσε να πει κανείς. Και αν και για τον πολύ λίγο καιρό που έχουμε κάνει προπόνηση, θεωρώ ότι είχαμε μια σχεδόν εξαιρετική απόδοση στο τουρνουά της ΚΟ. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένη για τη συμμετοχή μας στο Πανελλήνιο. Εσύ? Είσαι έτοιμη, νιώθεις δυνατή? Έτσι πιστεύω. Πιστεύω ότι είμαστε για καινούργια ζευγάρι, είμαστε πολύ καλό δίδυμο. Και πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά στο Πανελλήνιο. Και για σας βέβαια νομίζω είναι το πιο σημαντικό τουρνουά που έχετε συμμετάσχει ως τώρα. Έτσι, το πιο σοβαρό από αγωνιστικής άποψης, εννοώ δηλαδή το πιο ανταγωνιστικό. Είναι έτσι? Ναι, φυσικά. Θα είναι η πρώτη φορά και για τις δύο μας που θα συμμετέχουμε σε ένα πανελλήνιο τουρνουά και νομίζω και οι δύο μας είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Πώς είναι οι εγκαταστάσεις εδώ και γενικώς πώς είναι η προετοιμασία και η προπόνηση στη Ρόδο? Κάθε καλοκαίρι περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας εδώ, προετοιμαζόμαστε για αυτά τα σημαντικά τουρνουά. Η προπόνηση είναι πολύ δυνατή και νιώθω ότι όλη η σκληρή δουλειά και όλη η προσπάθεια που κάνουμε φαίνεται στα τουρνουά και στην απόδοσή μας γενικά. Ρώτησα και πριν το προηγούμενο ζευγάρι, ρωτάω και εσάς, beach volley ή volley σάλας? Θα έλεγα beach εγώ. Beach. Γιατί? Γιατί είναι πιο ευχάριστο, είναι πιο ανταγωνιστικό πιστεύω. Εσύ, beach. Ναι, και εγώ πιστεύω beach volley θα έλεγα. Αν και είναι τα ίδια, αλλά και ταυτόχρονα πολύ διαφορετικά αθλήματα και τα δύο. Το beach είναι πιο έντονο, πιο ανταγωνιστικό. Είμαστε μόνο δύο άτομα στο γήπεδο και πρέπει να συνεννόμαστε πολύ καλά και να έχουμε μια πολύ καλή χημεία ώστε να τα πάμε καλά στους αγώνες. Σας ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εμείς
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Παρασκευή Τσιλιμίγκα, εδώ αριστερά μας, Αλέξη Αγκιάτα, δεξιά όπως βλέπετε. Καλησπέρα κορίτσια, έτοιμες? Ναι, έτοιμες. Κατά πόσο έτοιμες, δηλαδή αν πούμε να βάλουμε ένα ποσοστό? Πολύ πρέπει να πούμε κανένα 85-90%. 85-90%, αυτό ναι. Σημαίνει ότι θα πάτε καλά, έτσι? Α, ναι, πιστεύω πως είναι για το Πανελλήνιο, ναι. Το επίπεδο είναι λίγο δύσκολο, αλλά πιστεύω σε εμάς. Εσύ? Το επίπεδο δεν είναι πολύ δύσκολο, πιστεύω, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε να βγούμε μια αξιοπρεπής θέση, πάνω απ' όλα. Με ποια θέση θα ήσουν ικανοποιημένοι? Νομίζω ξεκάθαρα με την πρώτη, αλλά σε αυτό το επίπεδο με την τέταρτη, πέμπτη, επειδή είναι πολύ δύσκολο το επίπεδο. Η προετοιμασία ήταν επίπονη, μαθαίνω ότι κάνατε πολλή δουλειά εδώ πέρα, έτσι? Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ξεκινήσαμε κατευθείαν μετά το πρωτάθλημα στη Σάμο, ξεκινήσαμε κατευθείαν διπλές προπονήσεις εδώ, δηλαδή 4,5 ώρες beach volley και αυτό. 4,5 ώρες την ημέρα? Ναι. 4 με 4,5. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι και λίγο. Πολύ. Και κάνατε και κάτι άλλο εκτός γηπέδου, βάρη? Όχι, ναι, μέσα σε αυτές τις 4,5 ώρες κάναμε, μπορεί την πρωινή να κάναμε βάρη και την απογευματινή να κάναμε προπόνηση τεχνική και όλα τα άλλα. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί επιλέξατε το beach volley. Εγώ αρχικά ξεκίνησα beach volley, δεν ξεκίνησα σάλα. Είναι κάτι το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πιο ωραίο. Το προτιμώ 1000 φορές από τη σάλα. Νιώθω πιο ελεύθερη να παίζω στο beach volley από ό,τι στη σάλα. Και αυτό, δεν ξέρω πώς άλλο μπορώ να το περιγράψω. Ναι, και εγώ το ίδιο με την Αλέξια. Ξεκίνησα με beach volley και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το άθλημα και το συνέχισα και θα το συνεχίσω. Τι πρέπει, πιστεύετε, να διαθέτει ένα κορίτσι για να μπορεί να σταδιοδρομήσει στο beach volley? Ποιο είναι το μυστικό? Κυρίως πρέπει να έχει την εξυπνάδα, γιατί στο παιχνίδι χρειαζόμαστε πολύ εξυπνάδα. Να βλέπουμε πώς κινείται και ο άλλος παίκτης, οπότε να κινούμαστε κι εμείς. Γρηγοράδα. Και όλα τα άλλα νομίζω έρχονται μετά, τεχνικές και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα. Συμφωνείς? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε και σε δύο αγόρια. Σάββας Κυπριώτης, καλησπέρα, από την Κόμα έρχεται. Καλησπέρα. Και ο Ροδίτης Δημήτρης Καλιώζης, εδώ πανέτοιμοι και οι δύο για να πάρουν μέρος στο Under 17. Πώς το περιμένετε, παιδιά? Πιστεύουμε ότι θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση, να δείξουμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλά και θέλουμε να πάρουμε μια καλή θέση. Η καλή θέση σημαίνει πρώτη ή σκέφτεστε και τη δεύτερη ίσως? Μια καλή θέση. Ναι, ωραία, εντάξει. Άρα και η δεύτερη... Θα προσπαθήσουμε για την πρώτη όμως. Για την πρώτη. Για την πρώτη. Οι διαφορές μεταξύ Ρόδου και Κο, ήθελα να σε ρωτήσω, στο beach volley ποιες είναι? Στο beach volley, εμένα ήρθα λίγο νωρίτερα στη Ρόδο για να συνηθίσω στο γήπεδο, γιατί εμένα το γήπεδο αυτό μου φαίνεται μεγαλύτερο από τη Σκο. Τα ίδια είναι πάνω κάτω, μόνο το γήπεδο άλλαξε σε μένα. Αυτό. Στη Ρόδο δεν έχουμε πολλά αγόρια, υπάρχει έλλειψη και είναι πιο δύσκολο για μένα, πιστεύω, ότι να παίξω με αγόρια, ενώ έχω συνηθίσει να παίζω με κορίτσια στην προπόνηση και αυτά, είναι πιο δύσκολο. Εδώ πάντως νομίζω ότι οι εγκαταστάσεις είναι μια χαρά, έτσι, στη Ρόδο, οι εγκαταστάσεις αυτές που έχουμε. Ναι, μια χαρά μου φαίνονται, καθαρές και αυτά. Τα γήπεδα είναι όπως πρέπει. Αυτά. Η προετοιμασία ενός αθλητή στο beach volley, ποια πρέπει να είναι, ποια είναι, παιδιά, εν ώψη μιας μεγάλης διοργάνωσης, όπως η συγκεκριμένη? Πόσες ώρες την ημέρα, δηλαδή, κάνεις προπόνηση? Θα έρθουμε στο γήπεδο 3, θα φύγουμε 7 και μετά σπίτι ξεκούραση. Και μετά αύριο πάλι το ίδιο. Μιλάμε για ένα τετράωρο δηλαδή. Και παραπάνω μερικές μέρες αν χρειαστεί. Και αν βρούμε και ελεύθερη ώρα, ερχόμαστε να παίξουμε. Beach volley ή σάλα? Beach. Και για μένα beach. Γιατί? Πιο ωραίο. Πιο ωραίο, έτσι. Πιο συναρπαστικό. Πιο δημιουργικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτεται τη σάλα. Παίζετε και σάλα. Παίζουμε και σάλα. Φυσικά. Μιλώντας έτσι γενικότερα για το επίπεδο του βόλεϊ στη Δωδεκάνησο, τι νιώθετε? Beach volley. Ας πούμε beach volley και μετά και volley, ναι. Για μένα δεν υπάρχουν πολλές ομάδες, θα πρέπει να υπήρχαν περισσότερες. Και για στην Go, π.χ. υπάρχει μόνο μία ομάδα, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Με πιο πολύ στη Ρόδο πηγαίνουμε να παίξουμε. Μόνο αυτές είναι οι ομάδες στη Δωδεκάνησο. Ρόδος και Κος για μένα. Δεν έχει άλλες.
Στην ΚΟ πάλι καλά που είναι και ο Αλκιβιάδης εκεί, ο Χατζηνικολάου. Ναι. Ο καλύτερος coach. Συμφωνώ με τον Σάβα, δεν υπάρχουν πολλές ομάδες και υψηλό επίπεδο για να μπορείς να παίξεις ένα επίπεδο καλό. Θέλατε περισσότερο ανταγωνισμό λοιπόν, περισσότερες ομάδες. Μάλιστα. Ωραία, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, παιδιά. Να είστε καλά. Πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Νίκος Τσιντομινάς εδώ μαζί μας, μαζί με τα παιδιά, σε καθημερινή βάση, Νίκο, έτσι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και συμμετέχω και εγώ στο σχεδιασμό και στην οργάνωση των προπονήσεων, αλλά βασική προπονήτρια στο Beach Volley είναι η Φέη Μίχου. Με αυτή τα παιδιά δουλεύουν διπλές προπονήσεις και πριν ακόμα και στην καραντίνα είχαν πάρει πρόγραμμα από τη Φέη και δούλευαν στο σπίτι τους με ενδυνάμωση και κάποια σημεία τεχνικής. Με το που άρχισε έλυση η καραντίνα στο Beach Volley, ξεκίνησαν διπλές προπονήσεις. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ τα παιδιά και δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στο κανονικό πρωτάθλημα για τα ζευγάρια αυτά, γιατί έτσι κι αλλιώς εξαρτάται από τους αντιπάλους, έτσι. Αλλά τα παιδιά έχουν κάνει μεγάλη εξέλιξη. Μπορεί να δουν ο καθένας και στο σώμα τους ακόμα πώς έχουν αλλάξει και στην οριμότητά τους και σίγουρα και αγωνιστικά, γιατί αυτό που είδαμε και στην ΚΟ εμείς, που ήταν ένα σοβαρό τεστ και που βλέπουμε κάθε μέρα στις προπονήσεις, είναι τα παιδιά αξίζουν. Αυτό που θα καταφέρουν, δηλαδή θα το καταφέρουν με την αξία τους. Πόσο σημαντικά είναι αυτά τα τουρνουά για να βοηθήσουν, φαντάζομαι, και στην εξέλιξη του αθλήματος στη Ρόδο? Τώρα βέβαια είναι ειδικές συνθήκες, δεν ξέρω πώς θα μπορούν να παρακολουθήσουν, πώς θα μπορεί να το προβάλλουμε αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τα παιδιά έχουν εικόνες, έχουν ακόμα, θυμούνται τα κορίτσια αυτά τώρα που παίζουν στο παλιό πρωτάθλημα. Τα πιο πολλά ήταν ball boys, ball girls, πριν δύο χρόνια που παίζει η Φαβιόλα Ετερζίου στο K19 που το πήρε το ξεμετάλλιο. Και μάλιστα αυτό λέγαμε, ότι από ball girls γίνανε ξαφνικά πρωταγωνίστρες στο K17. Σίγουρα βοηθάνε πάρα πολύ και στην, και ακόμα και στην εξέλιξη, στην βελτίωση των εγκαταστάσεων και στην εμπειρία των ανθρώπων, που αν θέλουμε να πάρουμε κάτι πιο μεγάλο αργότερα, αυτό είναι ένα καλό σχολείο, ένα καλό, πρέπει να πω, τεστ για να μαθαίνουμε πράγματα, γιατί υπάρχει και η όρεξη, υπάρχει και η τεχνογνωσία, και όσο βελτιωνόμαστε, είμαστε καλύτεροι στο επόμενο τουρνουά πιο μεγαλύτερο. Θα υπάρχει ανταγωνισμός, έρχονται εδώ αθλητές δυνατοί? Δυστυχώς είναι το K17. Οπότε κάποια παιδιά τώρα πρωτομπαίνουν, και τα δικά μας και τα άλλα, και δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Από πληροφορίες που έχουμε εμείς, είναι σε κάθε και στα γόρια και στα κόσια, διότι είναι ζευγάρια πάρα πάρα πολύ καλά και θα έχουν και τα δικά μας ανταγωνισμό. Δηλαδή, που είναι καλό αυτό. Ναι, μεν θέλουμε τη θέση, θέλουμε να πάρουμε ένα καλό πλασάρισμα, αλλά νομίζω ότι η εμπειρία που θα αποκτήσουμε μετά τους αγώνες αυτούς δεν αλλάζεται με τίποτα. Το δικό μας μεγάλο όνομα είναι ο Κυπριώτης, μας έρχεται από την ΚΟ, προηγούμενος νικητής. Ναι, ο Σάβας έχει και την εμπειρία στα προηγούμενα τουρνά που έχει παίξει. Είχε πάρει και το πρωτάθλημα με άλλο συμπαίχτη το 2019, το τελευταίο τουρνά που έγινε στην Πρέβεζα. Είναι ο έμπειρος. Ο Δημήτρης, νομίζω, τώρα με την προετοιμασία που έχει κάνει, την εξέλιξη που έχει, είναι ένας πάρα πολύ καλός συμπαίχτης για τον Σάβα. Και πιστεύω με την τεχνική που έχουν, με τις δυνάμεις που έχουν και με την εμπειρία του Σάβα, να διακριθούν εδώ. Τα κορίτσια είναι μικρά ακόμα, δεν έχουν ακόμα και άλλη μια χρονιά να παίξουν σε τέτοια τουρνουά. Και αυτά πιστεύω θα έχουν καλή τύχη εδώ, αλλά σας είπα, εξαρτάται και από τη μέρα, από τις συνθήκες. Γιατί περιμένουμε, δεν περιμένουμε αέρα, αλλά περιμένουμε ζέστη. Και παίζουμε στο σπίτι μας όμως, δηλαδή είμαστε αισιόδοξοι, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Οι αγώνες, για να πούμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί τώρα, θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο από το πρωί θα έχει αγώνες μέχρι το βράδυ. Το πρόγραμμα, ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να διαμορφωθεί και να έχει κενό στη μέση, κάποιο διάλειμμα, αλλά κανονικά, όπως είναι τώρα μέχρι τώρα, θα έχουν συνεχόμενους αγώνες. Κάποιος που μπορεί να έρθει να δει εδώ θα δει από τις 9 η ώρα μέχρι τις 10 το βράδυ το Σάββατο, και από τις 9 το πρωί, 10 την Κυριακή, έως και τις 9-10 θα είναι η τελική εδώ. Θα έχει συνέχεια αγωνική δραστηριότητα σε ένα γήπεδο που, βλέπετε, ακόμα ένα εργοτάξιο είναι, θα γίνει πάρα πολύ καλό. Όπως και την άλλη φορά, θα φύγει μια πάρα πολύ καλή εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα για τις εγκαταστάσεις μας εδώ. Νίκο, σε ευχαριστώ. Απλά, αν με επιτρέπεις να πω ότι δεν θα γινόταν τίποτα εδώ αν τα κορίτσια δεν είχαν δουλέψει, αν οι οικογένειές δεν τα στήριζαν, αν οι ΦΕΗ δεν τόσες ώρες εδώ χαλούσαν στο γήπεδο, δεν θα γινόταν αυτό που είναι. Και αν ο ΔΟΠΑΡ, και θέλω από εδώ να ευχαριστήσω τον κύριο Κολιάδη, που όχι απλά άκουσε τι του λέγαμε, πήρε πρωτοβουλίες, έκανε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι θέλαμε εμείς να γίνουν. Και ο ΔΟΠΑΡ είναι, να πω, το βασικό στήριγμα που γίνονται αυτοί οι αγώνες. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.